Λίγες μόλις ώρες μετά το τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε μια 32χρονη μητέρα και έστειλε στην εντατική έναν άνδρα 34 ετών να δίνει μάχη για τη ζωή του, στο ίδιο ακριβώς σημείο του ΒΟΑΚ, οδηγοί επιχειρούν ρυψοκίνδυνες αναστροφές επί της Εθνικής Οδού. Λίγο παρακάτω, στη διασταύρωση Καρμανιόλα της Αγίας Πελαγίας, η κάμερα της Κρήτη TV καταγράφει αλλεπάλληλες παραβιάσεις της διπλής διαχωριστικής γραμμής μέσα στα λίγα λεπτά που διαρκεί το ρεπορτάζ. Η θλίψη είναι βαθύτατη σε όλους μας για ό,τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Εχθές πάλι θερμίσαμε ένα ακόμη θύμα, μια πολύ νέα κοπέλα. Πάρα πολλά χρόνια τώρα ζητούμε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε να σταματήσει αυτός ο φόρος αίματος που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πελαγίας και ειδικά από το 105 έως το 115 χιλιόμετρο του ΒΟΑ. Την ώρα που ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων εξέφραζε την αγωνία του για την κατάσταση των δρόμων, οχήματα το ένα μετά το άλλο έστριβαν προς την Αγία Πελαγία με τους οδηγούς να ρισκάρουν στην κυριολεξία τη ζωή τους. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι κάτι το αδιανόητο. Δεν γίνεται να μην έχουμε ασφαλείς εξόδους και εισόδους σε κάποιους οικισμούς. Αν είναι δυνατόν, εδώ που εξυπηρετούνται τόσα πολλά ξενοδοχεία, να μην έχεις κατεύθυνση ασφαλή για Ρέθνο. Από Λιγαριά, αν το πιάσουμε, μέχρι την έξοδο της Αχλάδας, Ροχδιάς, δεν υπάρχει έξοδος για Ρέθνο. Όποιος μπαίνει παράνομα από την πρώτη διακλάδωση και δεν υπάρχει έξοδος ένα τουριστικό λεωφορείο να φύγει για Ρέθνο. Ο βόρειος οδικός άξονας δεν προστατεύει και δεν συγχωρεί λάθη, αφού η έλλειψη βασικών υποδομών, η καθυστέρηση κατασκευής έργων και η ανεπαρκή σήμανση δεν αφήνουν κανένα περιθώριο απερισκεψίας. Μια στιγμή μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά. Είμαστε τυχεροί, θεωρώ ότι θα θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Εμείς συνηθίζουμε να λέμε και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες που έχουν τα οχήματα ότι έχουμε τον Θεό συνοδηγό σε αυτό που συμβαίνει, διότι φανταστείτε ένα γιοταχή το οποίο maximum είναι 2 μέτρα, περνάει και κόβει το δρόμο όπως πολλά γιοταχή έχουμε δει που το κάνουν τώρα. Φανταστείτε όμως ένα λεωφορείο 13 μέτρα. Ο οδηγός περνάει, αλλά έχει άλλα 12 μέτρα που σέρνει πίσω. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει. Ένας παράγοντας λοιπόν που συμβαίνουν αυτά τα τροχαία είναι οι πολύ μεγάλες ταχύτητες, η απροσεξία των οδηγών και φυσικά η έλλειψη της μπάρας που αν υπήρχε μπροστά από ένα βενζινάδικο που έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, διότι οι άδειες χορηγούνται από το ελληνικό κράτος για αυτές τις επιχειρήσεις, πολύ πιθανό να μην θρηνούσαμε μία ανθρώπινη ακόμα ζωή. Εάν είχαμε τις σωστές υποδομές, να υπήρχε ένα στιθέο το οποίο σώζει ζωές, αυτός ο οδηγός δεν θα έκανε την απερισκεψία αυτή που έκανε. Δεν θα του επέτρεπε η υποδομή να κάνει αυτή την απερισκεψία. Θα προχωρούσε παρακάτω στο επόμενο κυκλικό κόμβο που θα υπήρχε, θα έκανε τη στροφή του κανονικότατα και θα πήγαινε στην κατεύθυνση που ήθελε. Η Κρήτη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος, με τα τροχαία να έχουν αυξηθεί δραματικά. Από την αρχή του χρόνου έως χθες, ο αριθμός των νεκρών έχει ήδη φτάσει τους 47, ενώ πέρυσι, ολόκληρο το έτος, ο αριθμός τους δεν είχε ξεπεράσει τους 58.